Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους τους πολίτες της Αττικής που μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους. Έδειξαν την εμπιστοσύνη τους στη βάση του έργου που υλοποιήσαμε για τη βελτίωση της καθημερινότητάς μας και την εδραίωση δομών κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Σταθήκαμε όρθιοι, σταθήκαμε όρθιες σε επίσμα της κακοφωνίας, της παραπληροφόρησης και της εργαλειοποίησης δύο εθνικών τραγωδιών. Θέλω την ίδια στιγμή να απευθυνθώ και σε εκείνους και σε εκείνες που δεν καταφέραμε να τους πείσουμε για το έργο μας και προτίμησαν είτε την αποχή είτε μια άλλη πολιτική και αισθητική επιλογή για τη διαχείριση του μέλλοντός μας στην περιφέρεια Αττικής τα επόμενα χρόνια. Θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι η δική τους αυστηρή κρίση θα μας βοηθήσει να γίνουμε καλύτερες και καλύτεροι, ώστε να σταθούμε δίπλα τους με περισσότερα αποτελέσματα στο μέλλον. Η απλή αναλογική απαιτεί συνθέσεις, η απλή αναλογική απαιτεί συνεννόηση, συνεργασία, κοινό τόπο και προγραμματικές συγκλήσεις για να δρομολογήσουμε άμεσα αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματα της περιφέρειας Αττικής και για να μην χαθούν όσα πετύχαμε. Σε ό,τι με αφορά, σε ό,τι μας αφορά, θα συνεχίσω να το κάνω πράξη, γιατί όλα τα μεγάλα ζητήματα που έχουμε μπροστά μας χρειάζεται συνενετική λήψη αποφάσεων με τις άλλες παρατάξεις και θέλω να σας πω ότι δεν θα περιμένω την ημερολογιακή αλλαγή της 1ης Σεπτεμβρίου. Ήδη έχω καλέσει τον κύριο Πατούλη αφενός για να τον συγχαρώ αλλά και για να του ανακοινώσω ότι τις επόμενες μέρες θα ζητήσω να τον συναντήσω και τους υπολείπους επικεφαλής για να δούμε μία σειρά από θεμάτων που πια τώρα θέλουν τη συμφωνία και τη συνένεση. Δυστυχώς δεν ήταν σε θέση να μου απαντήσει, δεν σήκωσε το τηλέφωνο. Οι προσκλήσεις είναι μεγάλες, οι προσκλήσεις δεν μπορούν να περιμένουν, οι προκλήσεις είναι μεγάλες, οι προκλήσεις δεν μπορούν να περιμένουν. Δεσμεύομαι για την διασφάλιση αυτών των προκλήσεων ότι θα σηκώσουμε το γάντι από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης ενός έργου που έγινε για πρώτη φορά στην περιφέρεια Αττικής και πρέπει να συνεχιστεί. Κοινωνικό δίκτυο αλληλεγγύης, υποδομές που όφυλαν να είχαν γίνει και εδώ και χρόνια, τη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και της μεσαίας τάξης. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί μας συμπολίτες, μαζί με τις προοδευτικές δυνάμεις που συσπηρώνονται γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε, ώστε να μην ξαναπέσει όχι η Αττική, η πατρίδα ολόκληρη, στα χέρια εκείνων που την οδήγησαν στην εθνική καταστροφή της χρεοκοπίας και των μνημονίων, χωρίς ποτέ να δείξουν κατανόηση και φροντίδα για όσες και όσους βρέθηκαν στο περιθώριο και δοκιμάστηκαν. Έχουμε την ηθική υποχρέωση να αποτρέψουμε την επέλαση ενός ακραίου κοινωνικού κινησμού και ενός πολιτικού ρεβανσισμού που γυρίζει την πατρίδα μας στο πιο σκοτεινό παρελθόν της πρόσφατης ιστορίας. Θα είμαστε εδώ. Σας ευχαριστώ όλους και όλες από καρδιά. Λοιπόν, ακούσαμε και την κυρία Δούρου. Κύριε Δήμα.